Δράμα πρωταγωνίστρια. Αυτό είναι το όνομα της νέας παράταξης που θα πάρει μέρος στις εκλογές τις δημοτικές του 2019. Με επικεφαλής τον κύριο Λευτέρη Καλλινικίδη, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο του Αλφα News. Την καλημέρα μας, κύριε Καλλινικίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, για δώστε μας περισσότερα στοιχεία. Σε τι φάση είναι αυτή τη στιγμή η παράταξη και σε τι φάση είστε και εσείς ως επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος? Και εκτός από τη φάση που είστε, να μας πείτε κιόλας έτσι, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για μια νέα παράταξη, ποιοι είναι οι στόχοι της παράταξης αυτής, και εν γέννη έτσι να καταλάβουν λίγο οι ακροατές και οι ακροάτριες τι μέλη γενέστε. Ως ενεργός πολίτης και με δημόσιο λόγο, ήρθε η ώρα της ανάληψης ευθυνών. Διότι και αυτή είναι η έννοια του ενεργού πολίτη. Όταν βλέπεις την πόλη σου να είναι ουραγός στην πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης, λες εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να αναλάβουμε ευθύνες. Έτσι σιγά σιγά γεννήθηκε και ορίμασε αυτή η σκέψη της ανάληψης των ευθυνών μέσα από την ίδρυση μιας δημοτικής παράταξης, ώστε να διεκδικήσουμε την επόμενη μέρα στο Δήμο της Δράμας. Ναι, λένε οι κακές γλώσσες ότι είναι μια παράταξη η οποία ουσιαστικά βγήκε ως αντίδραση του Λευτέρη του Καλλινικίδη στον νυν δήμαρχο, τον Χριστόδουλο, τον Μαμσάκο. Ο Χριστόδουλος ο Μαμσάκος ήταν και παραμένει φίλος μου στο βαθμό των... Σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό έτσι, επίπεδο. Γιατί σε πολιτικό δεν είστε φίλοι, φαντάζομαι. Ακριβώς. Αλλά θεωρώ περισσότερο αντίπαλο τον πολιτικό αντίπαλο τον χρόνο παρά τα πρόσωπα. Δεν είναι θέμα προσώπων ο Δήμος Δράμας. Είναι θέμα πολιτικής. Αυτή η πολιτική η οποία εφαρμόζεται σήμερα, άκουγα πριν από λίγο, πολύ σωστά μιλούσατε για τον Δήμο Τρικαίων. Πώς λοιπόν μπορεί ο Δήμος Τρικαίων και δεν μπορούμε εμείς? Άρα είναι θέμα πολιτικής, δεν είναι θέμα προσώπων. Πώς μπορούν άλλοι Δήμοι ανάλογοι της εμβέλειας του Δήμου Τρικαίων και δεν μπορεί η Δράμα? Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Ναι, τα πρόσωπα όμως είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά παίρνουν τις αποφάσεις, τρέχουν κάποια προγράμματα, προχωρούν. Δηλαδή, λέγαμε και πριν και λένε όλοι ότι ο Δήμαρχος, προφανώς δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι, ο Δήμαρχος Τρικαίων είναι ένας άνθρωπος της τεχνολογίας, ο οποίος βλέπει, είναι πιο μπροστά από τους συναδέλφους του. Πρόσωπο είναι, ένα άτομο είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά προχώρησε το Δήμο, έτσι δεν είναι, κύριε Καλλινικίδη? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ο Μήλος των Εξωτικών για τον Δήμο Τρικαίων, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για το οποίο δεν έχει σχέση με τη Δράμα δυστυχώς, το οποίο όμως πρέπει εμείς να εγγυηθούμε ότι θα έρθουμε εμείς και εμείς εδώ σε αυτό το επίπεδο. Όταν πήγε λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας το πω, ο Μήλος Εξωτικών στα Τρίκαλα, υπήρχε ένα πρόβλημα για το πού θα στεγαστεί. Θέλανε να πάρουν για χρήση ένα ακίνητο το οποίο δεν ήταν δικό τους, ήταν ιδιόκτητο. Λοιπόν, και ο Δήμαρχος έθεσε το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τότε Δήμαρχος, πώς θα γίνει αυτό, δύσκολο να μας το δώσουν. Και τότε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης γύρισε και του είπε: Δήμαρχε, εφόσον πρόκειται για το καλό της πόλης μας, θα το πάρουμε, θέλουνε, δεν θέλουνε. Αυτή είναι μια λογική η οποία στην Δράμα δεν επικρατεί. Ούτε η δική μας παράταξη, ούτε εγώ προσωπικά διεκδικούμε το καλό των ιδεών. Έχουμε δηλαδή μόνο εμείς καλές ιδέες. Προφανώς έχουν και άλλοι. Αυτές θα πρέπει να καθίσουμε να τις δουλέψουμε για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε την Δράμα όχι απλά ένα βήμα μπροστά, αλλά από ουραγό να την κάνουμε πρωταγωνίστρια, εξού και το όνομα Δράμα πρωταγωνίστρια. Το ψηφοδέλτιο σε ποιο βαθμό είναι στελεχωμένο και φτιαγμένο, ή είναι ακόμη νωρίς να μιλούμε για τέτοια πράγματα? Όχι, δεν είναι καθόλου νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι ήδη γίνονται συζητήσεις, γίνονται ζυμώσεις, βλέπουμε διάφορους ανθρώπους. Κάνουμε όμως σιγά σιγά τα βήματά μας, δεδομένου ότι θέλουμε να καταρτήσουμε ένα ψηφοδέλτιο ανθρώπων που πραγματικά θα μπορέσουν να δώσουν αυτά που χρειάζεται η Δράμα για την επόμενη μέρα, από τις θέσεις οποίες θα χρειαστούμε, την τεχνογνωσία τους θα χρειαστούμε, τις ιδέες τους θα χρειαστούμε, και προφανώς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι θέλουν να δουλέψουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάσχουμε και από αυτό στη Δράμα. Ότι δεν δουλεύουμε όσο πρέπει για την πόλη μας. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Πράγματι λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους, ήδη με ορισμένους ανθρώπους έχουμε έρθει σε συμφωνία και βεβαίως έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας ώστε να καταλήξουμε στο. Εγώ συνεχίζω να λέω, να σας μεταφέρω αυτά τα οποία λένε οι κακές γλώσσες, ότι ο Λευτέρης ο Καλλινικίδης τελικά δεν θα
κατά τις εκλογές και ότι τελικά θα δεχθεί τέλος πάντων κάποια συνεργασία με παρατάξεις οι οποίες είναι ήδη υφιστάμενες και τελικά θα κάνει πίσω. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Μα εγώ δεν έχω κρύψει ότι ήδη υπάρχουν παρατάξεις με τις οποίες έχουμε καθίσει να συζητήσουμε την επόμενη μέρα στο Δήμο της Δράμας. Όμως αυτά στα πλαίσια της επόμενης ημέρας των εκλογών, όχι στα πλαίσια πριν των εκλογών. Δυστυχώς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη όσους, ως όλες αυτές τις κακές γλώσσες που μας θέλουν να μην είμαστε διεκδικητές στην επόμενη μέρα της διοίκησης του Δήμου. Θα είμαστε όμως παρόντες. Εδώ δεν παίζουμε, εδώ μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Η Δράμα μας χρειάζεται όλους. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανέναν και αυτό σίγουρα μας θέλει με αυτόνομη παράταξη. Η Δράμα πρωταγωνίστρια θα είναι και παρούσα και νικήτρια. Είδα μια και μου έκανε εντύπωση, έτσι, μια κίνησή σας. Πήγατε στους project Δράμα 2020 και μάλιστα και φωτογραφία βγήκατε και την αναρτήσατε. Αναρτήθηκε τέλος πάντων η φωτογραφία. Σημαίνει αυτό κάτι? Σημαίνει δηλαδή η παρουσία του Λευτέρη του Καλλινικίδη, υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη Δράμα πρωταγωνίστρια, σε συνάντηση με τον Αλέξη του Τζιαμπούση στο project Δράμα 2020, σημαίνει κάτι αυτό? Σημαίνει την σχέση των λόγων και των πράξεών μας. Η αναντιστοιχία λόγων και πράξεων είναι ένα πρόβλημα και αυτό στη Δράμα. Άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Εμείς λοιπόν στα πλαίσια της συνεργασίας συζητήσαμε ήδη και με την παράταξη του κυρίου Χαρακίδη και επισκεφτήκαμε προχθές τιμώντας τη διαδικασία της παράταξης, δημοτικής παράταξης project, τη διαδικασία εκλογής της Γενικής Συνέλευσης του υποψηφίου δημάρχου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Αλέξανδρος ο Τσιαμπούσης. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε εάν δεν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία της συζήτησης, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Υποτίθεται ότι όλους εμάς μας ενώνει η κοινή μας αγάπη για τη Δράμα. Αν μπούμε σε αυτή την στήρα αντιπαράθεση, η οποία ήδη κάποιοι προσπαθούν να την προάγουν, πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα που θέλει συνεργασίες? Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μήπως είναι ωφέλιμο να σκεφτούμε τι ακριβώς σημαίνει πολιτικός πολιτισμός και μήπως όλο αυτό, ο πολιτικός δηλαδή πολιτισμός, μας βοηθήσει στο να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε αυτά τα επιθυμητά αποτέλεσματα που θέλουμε για τη Δράμα. Δεν σας αποδεσμεύουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα ακόμη. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, να πούμε πως κοντά μας έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καλλινικίδη, είναι ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη Δράμα πρωταγωνίστρια. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλλινικίδη, ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα δραστήριος σε ό,τι αφορά την πολιτική πολλά χρόνια τώρα. Η κεντρική σκηνή δεν παίζει πια κάποιο ρόλο στις προτεραιότητές σας? Όχι, στις δικές μου νομίζω αρκετά χρόνια τώρα, ας πούμε. Είδατε κι εσείς το ενδιαφέρον μου που υπάρχει για την τοπική μας κοινωνία, για την πόλη μας. Άλλωστε η μεγάλη μας καψούρα είναι η Δράμα. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό παλεύουμε για αυτήν. Γιατί εδώ ζούμε και ό,τι κακό ή καλό γίνεται στην πόλη μας το βιώνουμε κι εσείς κι εγώ και όλοι μας. Υπάρχουν ονόματα στην παράταξή σας τα οποία θα μπορούσατε να ανακοινώσετε επισήμως? Νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό, γιατί έτσι δίνεις και ένα προβάδισμα σε ορισμένους ανθρώπους έναντι άλλων που ενδεχομένως να σκέπτονται να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά δεν προλάβαμε να τους δούμε ή εν πάση περιπτώσει ακόμη δεν ήρθαμε σε συνεννόηση. Θεωρώ ότι τα δεδομένα τα οποία θέσαμε και οι προϋποθέσεις σχεγραφούν πρόσωπα τα οποία πρέπει να είναι πρόσωπα εργάτες, να αγαπούν την Δράμα, αν ιδιωτελώς, γιατί πολλά καινούργια δεδομένα θα δει η Δράμα με τη Δράμα πρωταγωνίστρια στη διοίκηση του Δήμου, για να μπορέσουμε πραγματικά, και το πιστεύω αυτό, από μια πόλη ουραγών στην πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης να την φτάσουμε να είναι η Δράμα πρωταγωνίστρια. Είπατε ότι εντάξει δεν είναι θέμα ονομάτων ουσιαστικά, αυτός ο αγώνας ο προεκλογικός και η προεκλογική περίοδος δεν πρέπει να είναι θέμα ονομάτων, αλλά πρέπει να είναι θέμα διαφορετικών λογικών. Εν τούτης όμως πρέπει να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι, συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποια φυσικά πρόσωπα δηλαδή ουσιαστικά ήταν και είναι στην εξουσία του Δήμου. Ήταν η παράταξη Χαρακίδη,
έτσι, η πόλη και ζωή με επικεφαλής τον κύριο Χαρακίδη, ο οποίος και πάλι θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, και είναι ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Χριστόδουλος Μαμψάκος, που θα είναι και πάλι υποψήφιος. Έχουν ονοματεπώνυμο, είναι συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένες λογικές και με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό, στο προβάδισμα που είπατε, έτσι, κράτησα αυτή τη λέξη. Θεωρητικά δεν έχουν προβάδισμα οι παρατάξεις οι οποίες είναι ήδη υφιστάμενες σε σχέση με μια νέα παράταξη που τώρα ανοίγει τα φτερά της? Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Έχει και το καλό και το κακό, για να ξεκινήσω από την κυρία Γιουλβάνη. Είναι καλό με την έννοια ότι έχουν διοικήσει και έχουν ήδη κάποια σε εισαγωγικά μαγιά, θα έλεγα. Όχι μόνο αυτές που έχουν διοικήσει, εγώ αναφέρομαι και στις άλλες παρατάξεις που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλά δεν διοικούν. Είναι προφανώς, φυσικά. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Βέβαια έχουν και τα αρνητικά τους. Δηλαδή, αρνητικά έναντι του έργου του οποίου έχουν παρουσιάσει, των προτάσεων των οποίων έχουν παρουσιάσει, δηλαδή αυτοί έχουν ήδη κριθεί ή κρίνονται ακόμη σε σχέση με μια καινούργια παράταξη η οποία κατεβαίνει σε εκλογές και η οποία θα κριθεί με βάση τις προτάσεις που θα καταθέσει. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο αρνητικό σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που επιθυμούν να συμμετέχουν με αυτά τα ψηφοδέλτια, που και εκεί υπάρχει ένα πρόκρημα. Τουλάχιστον αυτό κυοφορείται προς τα έξω, αλλά νομίζω ότι έχει μια λογική και αυτό, ότι υποτίθεται ότι αυτοί που ήδη είναι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν και αυτοί ένα προβάδισμα έναντι άλλων που θέλουν τώρα να μπουν, με δεδομένο και όλο τον καινούριο νόμο που δεν επιτρέπει πια εύκολα, τουλάχιστον στα δεδομένα της δράμας, να κάνει κάποιος μια πλειοψηφία δημοτικών συμβούλων, δηλαδή να εκλέξει 17 τουλάχιστον δημοτικούς συμβούλους από την πρώτη Κυριακή. Έχει λοιπόν και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Όμως, εμείς σαν μια καινούργια παράταξη ξεκινάμε εκ του μηδενός, θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και θα κριθούμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, κύριε Γκέρτα, εγώ θέλω να αποφύγω τα πρόσωπα για τον εξής λόγο. Στη Δράμα, δυστυχώς, όταν κρίνεις κάποιον και αναφέρεις και το όνομά του, το παίρνει προσωπικά. Ενώ είναι πολιτική η κριτική. Αυτό το έχω ζήσει εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, γι' αυτό και έχω δεχτεί πολλές φορές κατά το παρελθόν πολιτικό bullying. Το πολιτικό μάλλον πρέπει να το βγάλω bullying σκέτο, γιατί η αντιμετώπιση που είχα ήταν πάντοτε με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ενώ εγώ όποιον έχω χτυπήσει πολιτικά, τον έχω χτυπήσει πολιτικά και μόνον. Αναφερόμαστε λοιπόν σε πρόσωπα, αμέσως την επόμενη μέρα βλέπεις, περπατάμε στον ίδιο δρόμο και δεν σε χαιρετάει. Αυτό είναι ο λόγος που εγώ τουλάχιστον προσωπικά θέλω να το αποφύγω. Ναι, είπατε ότι η Δράμα είναι ουραγός. Σε μια τελευταία περιφέρεια, ενδεχομένως δεν είναι και η τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Δράμας και Θράκης. Σε αυτή τη θέση ουσιαστικά, τη Δράμα την έφεραν οι επιλογές κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Έτσι, οι επιλογές ή οι μη επιλογές κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Γι' αυτό σας το είπα πριν από λίγο, ότι η πολιτική που έχουν εφαρμόσει. Ναι, η πολιτική που εφήρμοσαν συγκεκριμένα άτομα όμως, έτσι. Δεν την έφερα εγώ. Εγώ δεν άσκησα ποτέ εξουσία, ούτε σε επίπεδο ελληνικού κοινοβούλου. Άμα θέλεις να το δούμε τώρα. Ούτε σε επίπεδο, ναι. αυτό σας λέω, καταλάβατε, ότι ουσιαστικά έχουν ονοματεπώνυμο. Η Δράμα είναι ουραγός. Γιατί είναι ουραγός? Γιατί κάποιοι θέλησαν ή δεν θέλησαν να τη βγάλουν από την θέση αυτή. Σωστά το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, υπάρχει κάποιος αντίπαλός σας ουσιαστικά, κάποιος αντίπαλός σας, δηλαδή ο Λευτέρης ο Καλλινικίδης κατέρχεται στις εκλογές με κάποιον βασικό αντίπαλο, παλεύει δηλαδή εναντίον κάποιου ή κάποιας παράταξης συγκεκριμένα? Όχι. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Κοιτάξτε, πράγματι είναι περίεργο να θεωρούν εαυτόν επιτυχημένο όσοι διοίκησαν την πόλη ή τον νομό γενικότερα, αλλά η Δράμα να βρίσκεται στην τελευταία θέση. Την τελευταία θέση δεν τη λέω εγώ, γιατί κάποιος κακόπιστος μπορεί να πει τώρα αυτά γιατί τα λέω Καλλινικίδης, μα δεν τα λέω εγώ. Αν ανατρέξει κανείς τα στατιστικά στοιχεία, θα δει ότι πράγματι η Δράμα είναι μια πόλη ουραγός. Άρα λοιπόν, πώς μπορείς να θεωρείς επιτυχημένο όταν η πόλη σου είναι στην τελευταία θέση? Θα μου πείτε, δεν έχει γίνει κανένα έργο, μικρό, μεγάλο ή και καθόλου? Προφανώς και έχει γίνει. Εγώ δεν θέλω να ισοπεδώσω τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικές αυτές οδήγησαν στο να είμαστε στην τελευταία θέση. Αυτά θα κρίνει ο κόσμος.
τον καθένα θα τον κατατάξει στη θέση που θα είναι και εδώ θα πρέπει να που του ανήκει. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι στη Δράμα έχουμε και αυτό το κακό, ότι πάντοτε κρίνουμε τους διοικούντες, μα δεν είναι μόνο η διοίκηση. Στη διοίκηση ουσιαστικά συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση κάθε φορά και σε κάθε περίοδο δεν έχει τις ευθύνες της έναντι της διοίκησης, την οποία θα έπρεπε να έχει και πιο σκληρά και να έχει τις προτάσεις της. Βεβαίως και έχει. Γιατί και να μην υιοθετήσουμε προτάσεις από τις άλλες παρατάξεις, οι οποίες είναι προς τον καλό δρόμο, προς τον σωστό δρόμο. Η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τις προτάσεις της, γιατί υπάρχουν και εκπρόσωποι που καταθέτουν προτάσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι παρόντες απόντες. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Και αυτοί θα κρυθούν. Γιατί λοιπόν να μην περάσουμε σε μία περίοδο που μπορούμε επιτέλους να συνεννοηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε ακόμη αυτό το παλιό, το παροχημένο, ότι θα πρέπει να γίνει κάτι ώστε να μπορώ να πω εγώ κατόπιν δικό μου ενεργειών ή εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν μια δική μου ιδέα. Έτσι δεν προχωράμε μπροστά. Η πολιτική σας τοποθέτηση ανήκεται στον χώρο της δεξιάς γενικότερα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κατά πόσο επηρεάζει την παράταξη στις δημοτικές εκλογές? Κατά πόσο θα επηρεάσει τέλος πάντων την παράταξη στις δημοτικές εκλογές? Ανήκω στους ανθρώπους που έχω... Και ποια είναι η σχέση του, αν υπάρχει σχέση, της παράταξης με το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται, του Φαΐλου, έτσι, του Κρενδιώτη? Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον διαχρονικά, επειδή ως ενεργός πολίτης είχα δημόσιο λόγο, προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου φέρει ότι εγώ έχω πει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα πω τώρα. Ότι πάνω από χρώματα και παρατάξεις και κόμματα πάντοτε έβαζα τη Δράμα, και αυτό δεν το λέω τώρα επειδή κατεβαίνω σε εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος. Το έλεγα πάντα γιατί αυτό είναι και το δικό μου, το πιστεύω. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να δεχθώ ενδεχομένως στηρίξεις από κόμματα και από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και αύριο να μην είμαι εξαρτημένος? Και μάλιστα σκεφτείτε ότι ένα από αυτά τα κόμματα ίσως αύριο κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει. Εγώ πώς θα επαναρθώ ενδεχομένως σε μία ρήξη για να απαιτήσω τα δίκαια αιτήματα των Δραμηνών? Άρα αυτό μακριά από μένα. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μπροστά στη Δράμα δεν βάζω ούτε πρόσωπα ούτε χρώματα. Δεν έχει, λέτε δηλαδή, ουσιαστικά σχέση η παράταξη και η κίνηση αυτή που κάνει ο Λευτέρης ο Καλλινικίδης με τον Φαΐλο, έτσι? Αυτό νομίζω, αυτή η απάντηση υπάρχει διαχρονικά. Δεν πρέπει να συνδέεται, λέτε? Καθόλου. Μάλιστα. Όχι μόνο με τον Φαΐλο τον Κρανιδιώτη και γενικότερα και με άλλα κόμματα. Δεν θέλω μακριά από μένα οι παρατάξεις και οι στηρίξεις, ούτε τις έχουμε ανάγκη. Εμείς δεν κατεβαίνουμε βεβαίως ανεξάρτητοι στις εκλογές. Κατεβαίνουμε εξαρτημένοι, αλλά εξαρτημένοι από την αγάπη και τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των Δραμηνών πολιτών. Σε αυτούς είμαστε δεσμευμένοι, εξαρτημένοι, και σε αυτούς μόνον θα απολογηθούμε. Και επαναλαμβάνω, η καλύτερη όμως απάντηση σε ό,τι με αφορά προσωπικό είναι σε όλες τις δημόσιες μου εμφανίσεις όταν υπήρχε αυτό το θέμα. Τελειώνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πότε θεωρείτε ότι θα είσαστε έτοιμοι και ως παράταξη, αλλά και εσείς ο ίδιος ως υποψήφιος δήμαρχος, για να παρουσιάσετε ουσιαστικά στο ευρύ κοινό, στη Δράμα, να δημοσιοποιήσετε τις βασικές κατευθυντήριες θέσεις της παράταξης, ή ενδεχομένως, δεν ξέρω αν υπάρχει και ως σκέψη, κάποιους υποψηφίους οι οποίοι θα απαρτήσουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης, κύριε Καλλινικίδη? Σαν πρώτη σκέψη κάναμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, όπου εκεί σχετικά σύντομα δηλαδή. Ναι, σύντομα. Εκεί θα δώσουμε στη δημοσιότητα την ιδρυτική μας διακήρυξη και μερικά, πολύ σωστά το είπατε, στοιχεία από το πρόγραμμά μας. Και το λέω μερικά γιατί πέραν από τις ζημώσεις που γίνονται με τα πρόσωπα, συζητάμε και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην Δράμα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι οι συζητήσεις κάθε μέρα δίνουν και παίρνουν. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μας φέρνουν τις ιδέες τους. Συζητούμε με πολλούς ανθρώπους και σε αυτό. Και δεν είναι μια δουλειά σου, η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα απλά για να παρουσιάσουμε στη Δράμα ότι και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Εγώ θέλω να κάνω ένα πρόγραμμα μαζί με τους συνεργάτες μου, το οποίο και θα έχει εφαρμογή και θα μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί εύκολα, θα είναι εφικτό και πραγματικά θα αλλάξει δεδομένα τα οποία μέχρι σήμερα ξέρουμε για τη Δράμα. Σας δυσκολεύει η ποσόστοση με τις γυναίκες στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου? Τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας το ψηφοδελτίο, σίγουρα όχι. Όχι,
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Γιατί τη χρειάζεται τη δύναμη. Τώρα είναι και καλή δύναμη, καθαρό μυαλό. Περίοδος. Το Μάιο θα έχουμε εκλογές. Τώρα είναι Οκτώβριος, οπότε έχει μπροστά πολύ καιρό. Πολύ κοντά. Περνάει, είναι, έτσι, πολύ κοντά είναι. Περνάνε οι μέρες. Μέχρι να το καταλάβουμε, φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Μετά είμαστε σε ρυθμούς εορτών και μπαίνουμε μετά προς ολοταχώς. Καλή δύναμη, κύριε Γαλινίκη. Θα τα ξαναπούμε. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.